Στην Κρήτη που ζούσε τα τελευταία χρόνια λόγω των σπουδών του στο Πολυτεχνείο, λίγους μόλις μήνες αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στο Ρέθυμνο, έσβησε μετά το βαρύ τραυματισμό του νωρίς σήμερα το πρωί σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, ένας 25χρονος από την Πτολεμαΐδα. Το δυστύχημα συνέβη στις 7 παρα 20 το πρωί. Το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νέος με κατεύθυνση τα Χανιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τοπικά με το βιτιοφόρο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου είχε κατεύθυνση το Ρέθυμνο. Λίγο μετά την έξοδο των καλυβών, είδε το γιοταχή να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει το αυτοκίνητο, αυτό καρφώθηκε κυριολεκτικά στο βαρύ όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμια και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε 6:45 για ένα συμβάν εδώ, τροχαίο. Έφτασε με 2 οχήματα και 4 άνδρες, έγινε απεγκλωβισμός του ατόμου. Παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο και τα αίτια του ατυχήματος ερευνούνται από τις αρμόδιες γραφεία και υπηρεσίες. Για αρκετή ώρα το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από την είσοδο των Καλυβών παρέμενε κλειστό με συνεργείο της τροχιάς ΒΟΑΚ να εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που ήρθε να ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών στην Κρήτη από τροχιάς του 48 από την αρχή του χρόνου. Η είδηση του θανάσιμου τραυματισμού του 25χρονου από την Πτολεμαΐδα σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο του τοπικού ποδοσφαίρου, καθώς ο νεαρός στα χρόνια της παραμονής του στα Χανιά ασχολήθηκε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αγωνιζόμενο στον Αστέρα Χαλέπας και σε άλλες ομάδες.